Και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον ευρωβουλευτή του κινήματος αλλαγής και υποψήφιο για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που φαίνεται ότι θα γίνουν προς τα τέλη του κινήματος αλλαγής. ΠΑΣΟΚ δεν έγινε ακόμα. Τι είπα εγώ? ΠΑΣΟΚ. Καλά, ΠΑΣΟΚ θα γίνει. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρουλάκη. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο σημό στην Κρήτη. Εσείς οι δικοί σας άνθρωποι είναι. Είναι το χωριό μου το Αργαλοφόρη. Σοβαρά. Δυστυχώς έχουμε πάρει πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι θα μείνουν άστεγοι αυτές τις μέρες. Το πατρικό σας σπίτι είναι στο Αργαλοφόρη. Είναι το πατρικό του πατέρα μου στο Αργαλοφόρη. Είναι εντάξει οι δικοί σας άνθρωποι και το σπίτι σας? Οι δικοί μας άνθρωποι είναι εντάξει, το σπίτι δεν είναι εντάξει. Οι ζημίες στο χωριό είναι πολύ μεγάλες και στα σχολεία και στο ειδικό δίκτυο. Έχει παλιά σπίτια το Αργαλοχώρι, έχει δηλαδή αυτό που λένε. Είναι μεγάλο χωριό. Όπως ήταν ένα μεγάλο χωριό, έχει νέα κτίσματα και παλιότερα. Αχα. Αλλά οι ζημίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και δυστυχώς θα ζήσει πολύ μεγάλη περιπέτεια η περιοχή. Πόσες οικογένειες έχουν μείνει άστεγες, έχετε κάποια πληροφόρηση? Γιατί σας φαντάζομαι μιλάτε. Δεν έχω στοιχεία, αλλά οι ζημίες μου δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα κατεβαίνει και ο πρώην επίτροπος και ο πρόσφυγος στην Κανέζη από την ενημέρωση. Θα γίνει μια συζήτηση να δούμε τώρα πώς θα στηριχθεί η περιοχή. Ο Δήμος Ηρακλείου προσπαθεί να στηρίξει τους άστεγους με ένα σχέδιο με την πολιτική προστασία. Δυστυχώς και εγώ κατέθεσα μια ερώτηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης, διότι πρέπει να δούμε πώς θα καλυφθούν οι ζημιές σε δημόσιες υποδομές. Αλλά πρέπει να βρούμε και άλλα ταμεία για τις υπηρεσίες περιουσίες που εκεί είναι πάρα πολύ επίσης μεγάλες ζημίες. Και η πολιτεία θα τους προσέξει τους ανθρώπους και εσείς θα κάνετε ό,τι μπορείτε να ανακουφιστούν αυτοί που έχουν πάθει ζημιά, γιατί ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, με τέτοιο σεισμό οι τραυματισμοί δεν είναι πολλοί. Είχαμε βέβαια τον άτυχο αυτόν εργάτη, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, αυτό θέλω να πω. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε μαζί σας και θέλω να ξεκινήσουμε με τις γερμανικές εκλογές. Έλεγε νωρίτερα και ο Παύλος και έχει δίκιο ότι σιγά σιγά οι σοσιαλιστές αρχίζουν και επικρατούν σε όλη την Βόρεια Ευρώπη. Αυτό έγινε και στη Γερμανία που φαινόταν πολύ δύσκολο μέχρι πριν από ένα χρόνο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό, αν δηλαδή το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών, κατά τη γνώμη σας θα σηματοδοτήσει και κάποια αλλαγή πολιτικής σε αυτή τη χώρα που είναι γνωστό ότι είναι κυρίαρχη χώρα στην Ευρώπη. Επειδή είστε δύο έμπειροι δημοσιογράφοι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τώρα και χρόνια, μέχρι πριν λίγους μήνες, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές μιλούσαν για το τέλος της αλληλοδημοκρατίας. Χιλιάδες άρθρα είχαν γραφτεί στον ευρωπαϊκό τύπο ότι τελειώνει η αλληλοδημοκρατία. Η αλληλοδημοκρατία δεν τελειώνει γιατί. Είναι η ιδεολογία που έρχεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Το οποίο ακόμη και στην κάμψη του, τώρα που η Ευρώπη είναι το 1/7 του παγκόσμου, έπιασε το 1/3 όταν δημιουργήθηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι το καλύτερο κοινωνικό μοντέλο του κόσμου. Και φάνηκε και την περίοδο αυτή της κρίσης. Σήμερα που μιλάμε, η Ευρώπη έχει τον πιο εμβολιασμένο πληθυσμό του κόσμου σε ποσοστά, παρόλο που η Ελλάδα δεν πάει καλά, και έχει στείλει στις φτωχότερες χώρες του κόσμου μισό δισεκατομμύριο εμβόλια, όταν οι Αμερικάνοι έχουν στείλει μόνο 100 εκατομμύρια. Mm-hmm. Αυτό το κοινωνικό μοντέλο είναι η κεντρική φιλοσοφία της δημοκρατίας. Αν λοιπόν, όπως στην Γερμανία, βρεθούν αξιόπιστοι άνθρωποι, σύγχρονα προγράμματα, και τα κόμματα υπερασπιστούν την πολιτική τους κληρονομιά και την ιδεολογία τους με ένα ενωτικό τρόπο, υπάρχει προοπτική και ελπίδα. Και το παράδειγμα των Γερμανών για μένα είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα. Πριν μερικούς μήνες έλεγαν οι αναλυτές ότι επειδή κυβέρνησε πολλά χρόνια με τη Μέρκελ, τελείωσα. Λοιπόν, απεδείχθη ότι δεν τελείωσε. Και ήταν ξανά δυναμικά στο προσκήνιο. Οπότε και στα δικά μας, να το πω έτσι απλά. Τώρα, μια κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών με τους πράσινους, βλέπετε ότι θα έχει αλλαγές, θα αντιμετωπίσει διαφορετικά την Ελλάδα? Δεν μπορεί να είναι μόνο δύο κόμματα. Ναι, δηλαδή και με οι ελεύθεροι δημοκράτες, ας πούμε, θα είναι οι άλλοι. Όχι οι ελεύθεροι δημοκράτες, φιλελεύθεροι. Ναι, οι φιλελεύθεροι. Λοιπόν, θα σας πω, η εκτίμησή μου είναι ότι στην Τουρκία θα ασκεί μια μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με την εποχή της κυρίας Μέρκελ. Γιατί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέποντας τις voting lists των κομμάτων αυτών, έχουν μια πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία. Το δεύτερο είναι τα οικονομικά που είναι πιο σημαντική. Εκεί θα είναι η μεγάλη διαφορά, τα οικονομικά. Εκτιμώ ότι μια προοδευτική κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, δηλαδή με τις αρχές του 2022, σύν το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών το Μάιο του 2022 υπέρ του Μακρόν, δημιουργεί μια συμμαχία που δεν θα επιτρέψει να πάμε ξανά σε ένα σκληρό σύμφωνο σταθερότητας, αλλά σε ένα ευέλικτο σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα
της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των κρατών του Νότου. Αν και οι φιλελεύθεροι είναι σκληροί. Αυτό θα έλεγα και εγώ. Αν ήταν μόλι τους οι σοσιαλιστές, θα το ελπίζαμε βασίμως. Αλλά αν μπουν οι φιλελεύθεροι στην κυβέρνηση, αυτοί λένε ότι το σύμφωνο σταθερότητας πρέπει να επιστρέψει ίσως και σκληρότερο από ό,τι ήταν. Συγκριτικά μιλάμε πάντα. Επειδή οι επιλογές ήταν δύο. Ή θα πήγαιναν σε ΕΔΕΟΥ με φιλελευθέρους, ή θα πηγαίναμε εμείς με τους φιλελευθέρους και τους πράσινους, που είναι το πιο πιθανό σενάριο. Όπως καταλαβαίνετε, χίλιες φορές πιο κοντά σε λύσεις φιλοευρωπαϊκές και λύσεις αλληλεγγύης υπέρ των κρατών του Νότου είναι με τους πρασίνους και τους αλληλοδημοκράτες παρά με τους ΕΔΕΟΥ και τους φιλελευθέρους. Παρόλο που όντως είναι πιθανό σενάριο να πάρουν το Υπουργείο Οικονομικών, μακάρι να μην το πάρουν βέβαια. Αλλά όλα είναι συγκριτικά. Εγώ εκτιμώ ότι το σενάριο αυτό σύν το σενάριο Μακρόν δίνει στην Ελλάδα περισσότερες αναπνοές και στην Ευρώπη δίνει περισσότερες αναπνοές υπέρ μιας πολιτικής πιο φιλοευρωπαϊκής, πιο ενωσιακής. Πολιτική ευέλικτη, όχι σκληρές πολιτικές λιτότητας, οι οποίες δυστυχώς ήταν που οδηγήσαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, ας πάμε και στα δικά μας. Επειδή είπατε και στα δικά μας, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Διότι οι σοσιαλιστές μπορεί να ήταν στα κάτω τους τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά δεν έγιναν και ποτέ μονοψήφοι. Εσείς έχετε γίνει καραμονοψήφοι. Δηλαδή, για να διεκδικήσετε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή, θέλει δουλειά πολύ για να ανέβει ο ίδιος που λέει και ο Τσίπρας. Ναι. Θέλει χρόνο και εσείς τι θα κάνετε, τι διαφορετικό θα κάνετε, ας πούμε, από την κυρία Γεννηματά, αν ήσασταν αρχηγός του κόμματος. Σε σχέση με το χεσινό και τα δικά μας. Το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ, πρέπει να επιλέξει το δρόμο του ΤΣΕΝΤΕΟΥ. Προτιμώ να είμαστε S5. Δηλαδή ένα κόμμα με ένα στηρό πρόγραμμα προοδευτικό, το οποίο είναι έτοιμο να κάνει προγραμματικές συμφωνίες, αλλά μόνο με αξιακό τρόπο και προγραμματικό, όχι δοσοληψίες υπουργείων οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Μια άλλη κουλτούρα δεν βοηθάει με το Ελληνικό Σύνταγμα, διότι δίνει λίγο χρόνο για τέτοιες μεγάλες προγραμματικές συμφωνίες. Γι' αυτό έχει μια μεγάλη αδυναμία της αφνής αναλογικής στην Ελλάδα, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας. Αλλά πρέπει το μοντέλο να είναι αυτό. Πρόσωπα υψηλής αξιοπιστίας, ισχυρό προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο να αγγίζει τις πραγματικές ανάγκες του ελληνικού λαού και ένα κόμμα ανοιχτό. Ένα κόμμα ανοιχτό το οποίο είναι έτοιμο να συζητήσει χωρίς ταμπού τα μεγάλα θέματα της χώρας. Αυτό μας οδηγεί σε ένα μοντέλο S5 και όχι σε ένα μοντέλο QQE. Δηλαδή ένα κόμμα του όχι της πείρας άρνησης που δεν ήμασταν ποτέ, αλλά πρέπει ακόμη πιο παραγωγικά να ανοίξουμε την ατζέντα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή να το πω πιο γλαπηρά. Δεν βάζουμε τύχη στην κοινωνία. Συζητάμε με τις προεδρικές δυνάμεις όλου του δημοκρατικού τόξου. Πρέπει να ξαναγκαλιάσουμε τον παλιό κόσμο που μας ψήφιζε, αλλά και νέους ανθρώπους. Πάντα με προγραμματικούς και αξιακούς όρους. Σε αυτό το πεδίο πιστεύω ότι και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει περισσότερα από ό,τι έχει κάνει σήμερα, διότι ακόμη και ως κυβέρνηση, αλλά και ως αντιπολίτευση, συνεχίζει το δρόμο της δημαγωγίας και η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια αισθητή τώρα. Ας αξιοποιήσουμε αυτό όπως το αξιοποιήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει τίποτα όμως. Όπως τα λέτε είναι. Το S5 έπαιρνε 15%. Γιατί έγινε πρώτο κόμμα. Γιατί ήταν 16 χρόνια κυβέρνηση, κυρία Μέρκελ. Όχι μόνο γι' αυτό. Πέρα από αυτό. Γιατί η κυρία Μέρκελ έκανε λάθος το πρόσωπο του κ. Λάσετ, έκανε πάρα πολλές γκάφες. Και δεύτερο, διότι οι πράσινοι, το πρόγραμμά τους δεν δημιούργησε ασφάλεια για το μέσο Γερμανό εργαζόμενο. Οπότε τι είπαν οι Γερμανοί, πάμε στη χρυσή τομή της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό πρέπει να γίνει. Εσείς γιατί θα δημιουργήσετε μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα ΠΑΣΟΚΟ από την κυρία Γεννηματά? Εγώ δεν θέλω να παίρνω καταρχάς σε αντιπαράθεση με την κυρία Γεννηματά. Μα αφού υποψηφίος πρόεδρος όμως είστε. Ο καθένας έχει αναδείξει το έργο του, έχει προσφέρει. Πάμε τώρα να κοιτάξουμε το μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο θα ανανεωθεί σε ανθρώπινο δυναμικό, και δεν το βάζω μόνο ηλικιακά, το βάζω για όλες τις γενιές, απλά ανανεωμένο ανθρώπινο δυναμικό, υψηλής κοινωνικής αξιοπιστίας, συν ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ρεαλιστικό, προοδευτικό. Δηλαδή, να σου πω ένα απτό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το Recovery Fund. Ένα ταμείο 20 δισεκατομμυρίων επιδοτήσεων, 10 δισεκατομμυρίων δανείων. Αν τα 20 δισεκατομμύρια που αφορούν τη ΣΑΠΕ, όσα αφορούν τη ΣΑΠΕ, θα δώσουμε μόνο σε μεγάλα φωτοβολταϊκά, μεγάλα αιωλικά και δεν κάνουμε και μια πολιτική προς τα κάτω, που είναι ένα γερμανικό μοντέλο. Με πολλά μικρά φωτοβολταϊκά σε στέγες για να κάνουμε τον άνθρωπο
που παράγει ενέργεια, που καταναλώνει ενέργεια και παραγωγό, άρα να εξοικονομεί ακόμη περισσότερο και να κερδίζει και η χώρα και η τσέπη του. Αυτό θα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν θα είναι ανθεκτικό μακροπρόθεσμα. Λέω, υπάρχουν σε κάθε τομέα πολιτικές σοσιαλδημοκρατικές, οι οποίες μπορούν να αγγίξουν το μέσο Έλληνα πολύ και να δώσουν ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης της χώρας με ανταγωνιστική παραγωγή και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτό πρέπει να υπηρετήσουμε. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Ανδρουλάκη. Οι όροι. Όχι, μια και το είπε για τη ΔΕΗ. Αυτό που έγινε με τη ΔΕΗ, είναι προς σωστή κατεύθυνση ή λάθος? Η ΔΕΗ έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι σημαντικό να περιοριστούν τα χρέη και να έχει μια άλλη αναπτυξιακή πορεία. Το ερώτημα είναι ένα. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ ουσιαστικά με την πολιτική που ακολουθήθηκε πάει σε ιδιωτικά χέρια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς το ελληνικό δημόσιο να παίρνει ζεστό χρήμα. Αυτό το ερωτηματικό βάζω εγώ και αυτό το ερωτηματικό νομίζω πρέπει να συζητηθεί και στην Ελληνική Βουλή σχέση με τη συμφωνία που γίνει. Πείτε μου κάτι, οι αρχαιρεσίες έχουν οριστικοποιηθεί το πώς θα γίνουν, διότι διαβάζω ότι έχετε κεντρική επιτροπή την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχετε συμφωνήσει μεταξύ σας όσοι λάβετε θέση σε αυτή τη μάχη, πρώτα για το πότε θα γίνουν και το δεύτερο και το κυριότερο, το πώς θα γίνουν. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έρθει και να λάβει μέρος στη διαδικασία ή να ψηφίσει για νέο αρχηγό ή πρέπει να είναι μέλος του κόμματος για να έρθει? Το καταστατικό μιλάει για μέλη και φίλους. Άρα αυτό που λέτε δεν είναι προς συζήτηση. Θα δώσει δηλαδή 2 ευρώ, θα γραφτεί και θα μπορεί να ψηφίσει. Ναι, έχει λήξει μέσω του καταστατικού. Αυτό που είναι προς συζήτηση είναι οι ημερομηνίες που θα γίνει ο πρώτος και ο δεύτερος γύρος. Δεν βλέπω κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Πρέπει να δούμε ως φάρο το 17, να ακολουθήσουμε τις ίδιες διαδικασίες. Δεν χρειάζεται να συζητάμε και να αναλωνόμαστε σε οργανωτήσεις τα πράγματα, να μιλήσουμε για πολιτικές. Αυτή η κουβέντα πρέπει να γίνει. Εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να αναδείξουμε ως πολιτικό γεγονός το γεγονός των εκλογών στην κέντρο αριστερά για να έχουν ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και όχι μόνο οι κομματικοί μηχανισμοί του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το στοίχημα. Τη διαρροή ψηφοφόρων προς το ΣΥΡΙΖΑ πώς θα τη σταματήσετε? Γιατί εδώ είδαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει εμπρός να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να υφαρπάξει η ψήφο των κεντροαριστερών όχι με προγραμματικούς όρους αλλά με επικοινωνιακούς όρους και με τα χρώματα και αυτά που με τον ήλιο. Η ουσία είναι η αντεπίθεσή μας πρέπει να είναι προγραμματικού περιεχομένου ουσίας. Στις πολιτικές θα κρυθεί το μέλλον της κεντροαριστεράς και όχι στο σώμα του κ. Τσίπρα. Υπάρχει περίπτωση προοπτική, να το πω έτσι, κάποια στιγμή, αν παρουσιάσει ένα σχέδιο να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο κ. Τσίπρας είπε, εγώ θέλω, πώς το λένε, κυβέρνηση συμμαχιών. Χωρίς να λέει βέβαια πού, αλλά τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Οι δυνάμεις είναι συγκεκριμένες. Το θέμα της προοδευτής και κυβέρνησης της χώρας είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Ιδιαίτερα για εμάς που πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Και θέλουμε να υπάρχει μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση της χώρας. Και για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και για το κοινωνικό κράτος. Αυτό για να γίνει θέλει πρόγραμμα και αξιόπιστα πρόσωπα. Ο κύριος Τσίπρας με τα όσα έχει κάνει ως πρωθυπουργός τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει περιθώριο αξιοπιστίας για να οδηγήσει προς μια τέτοια γραμμή πολιτική χώρα. Και δείτε τι είπε στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ είπε το εξής παράδειγμα, ότι ο κ. Μητσοτάκης όντως έχει κάνει ρεκόρ μετακλητούς 3.100. Αλλά δεν λέει ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ της μεταπολίτευσης πριν τον κ. Μητσοτάκη το έκανε ο ίδιος. Το πήρε από 1.700 και του πήρε 2.850. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί ξανά ο ελληνικός λαός, ούτε εμείς τον κύριο Τσίπρα, για να οδηγήσει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά για να κάνει την Ελλάδα μια χώρα, όπως είπα, ανταγωνιστικής, ανθεκτικής οικονομίας. Αν δεν είπε κάτι για την παραγωγική οικονομία. Άρα εσείς τι λέτε χώρα, δηλαδή, με το ΣΥΡΙΖΑ ίσως, αλλά με τον Τσίπρα όχι, αυτό λέτε, αυτό σωστά το καταλαβαίνω? Αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε με τις προοδευτικές δυνάμεις και του κέντρου και της αριστεράς για να συγκροτήσουμε την ελληνική σοσιαλδημοκρατία. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάντως υπάρχουν και πολλά στελέχη που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, τα οποία τα βλέπουμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία και σημαντικά στελέχη, εξυγχρονιστικά. Να σας λέω και το προοδευτικό κέντρο είναι ένα στοίχημα. Δεν λέω μόνο για την προοδευτική αριστερά, και το προοδευτικό κέντρο. Αυτό ήμασταν. Ίσως το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ, κυριάρχησε, διότι μετά το 1974 ταχύτατα εξέφρασε πλειοψηφικά το προοδευτικό κέντρο και την προοδευτική αριστερά. Και δημιούργησε ένα κόμμα το οποίο την εποχή του ήταν πρωτοπόρο. Ένα μαζικό κόμμα. Χρειάζεται ένα μαζικό κόμμα το οποίο δεν θα κάνει τα λάθη του πελατειακού κράτους, δεν θα είναι αρχηγικό, θα είναι σύγχρονο, θα είναι ανοιχτό
και όπως σας είπα και το ξαναπενήν, το έχω πει πολλές φορές, θα είναι προγραμματικό. Η σύγκρουση με τους αντιπάλους μας, αν θέλουμε να είναι νικηφόρα, πρέπει να γίνει σε προγραμματικό πεδίο. Εκεί που δείχνουν ιδιαίτερες αδυναμίες. Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όταν ανοίξει η διαδικασία. Γεια σας.